Γνωρίζετε βέβαια ότι στην επικαιρότητα παραμένει το θέμα της πανδημίας, παραμένει το θέμα της διαχείρισης των κρουσμάτων κορονοϊού και βέβαια αυτό το μείζον θέμα παραμένει και στην πολιτική ατζέντα και σίγουρα η γενικευμένη αυτή υγειονομική κρίση που βιώνει όλη η χώρα. Ευθύς αμέσως θα συνομιλήσουμε μέσω σύνδεση Skype με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Τζανακόπουλε, καλησπέρα από Ηράκλειο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Τζανακόπουλε, πώς σχολιάζετε τη διαχείριση της πανδημίας σε πανελλαδικό επίπεδο? Είχαμε το πρώτο lockdown, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο για να κερδεθεί χρόνος, αλλά τα προβλήματα παραμένουν και το δημόσιο σύστημα υγείας ασφιχτία. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πλέον μιλάμε για μια πλήρη, ολοκληρωτική και στρατηγική αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. Η κοινωνία, τα πολιτικά κόμματα, η αντιπολίτευση έδωσαν χρόνο στην κυβέρνηση κατά την περίοδο του πρώτου lockdown, ακριβώς έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πίεση στο σύστημα υγείας από μια μεγάλη έξαρση της πανδημίας, και η κυβέρνηση είχε υποχρέωση αυτό το χρόνο να τον αξιοποιήσει έτσι ώστε να προετοιμάσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να προετοιμάσει συνολικά το κράτος και τους θεσμούς και τις λειτουργίες του για την αντιμετώπιση ενός προεξοφλημένου δεύτερου κύματος. Διότι θυμάστε ότι ήδη από το Μάρτιο-Απρίλιο μιλούσαμε για ένα δεδομένο ότι δηλαδή θα υπάρξει δεύτερο κύμα του κορονοϊού, ιδιαίτερα μετά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση έπραξε όλο αυτό το ενδιάμεσο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο περίπου του 2020 μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν είχαμε πια την μεγάλη έξαρση της πανδημίας, ήταν στην κυριολεξία το απόλυτο τίποτα. Κύριε Τζανακόπουλε, καμία ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτή τη στιγμή οι γιατροί και υγειονομικό προσωπικό δίνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια στην κυριολεξία χωρίς καμία στήριξη από την κυβέρνηση, και η κυβέρνηση επιμένει να διαδίδει ψεύδι και να προσπαθεί επικοινωνιακά και μόνο να διαχειριστεί αυτή την τεράστια, την ολοκληρωτική της αποτυχία. Κύριε Τζανακόπουλε, στην πράξη τι βλέπουμε? Βλέπουμε να πιέζονται τα νοσοκομεία της χώρας. Πολίτες οι οποίοι νοσούν κατευθύνονται στα νοσοκομεία. Ασυμπτωματικοί πολίτες κατευθύνονται στα νοσοκομεία. Εκείνοι οι οποίοι θέλουν απλά να εξεταστούν κατευθύνονται στα νοσοκομεία. Πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Το ζήτημα δεν είναι μην ρίξουμε τώρα την ευθύνη στους πολίτες. Σε καμία περίπτωση. Θέλω να σας ρωτήσω, έκανα αυτό το πρόλογο για να σας ρωτήσω αν υπάρχει πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Αυτό θέλω να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα έτσι ώστε να ενισχύσει τους υπάρχοντες θεσμούς, έτσι ώστε να δημιουργήσει πρωτόκολλα λειτουργίας και της πρωτοβάθμιας υγείας αλλά και των νοσοκομείων για να αντιμετωπίσουν ακριβώς προεξοφλημένα αυξημένη πίεση που θα αντιμετώπιζε το σύστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα στην κυριολεξία νοσοκομεία να ασφυκτιούν. Η εικόνα από τα νοσοκομεία της Δράμας, το οποίο επισκέφθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κυριολεκτικά εικόνα Βόρειας Ιταλίας. Οι γιατροί απευθύνουν διαρκείς εκκλήσεις και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στην κυριολεξία κοφεύει απέναντι σε όλα αυτά. Μετατρέπεται το σύστημα υγείας, έχει μετατραπεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε σύστημα υγείας για μία νόσο, μόνο για την αντιμετώπιση του COVID. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως σχεδιασμός, δεν υπάρχει καμία οικονομική στήριξη. Μιλάμε ότι η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας έχει κάνει επιπλέον δαπάνες για το ΕΣΥ περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε στην τελευταία θέση, όχι απλώς της Ευρωζώνης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε προτελευταίοι στη λίστα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ολόκληρο τον κόσμο. Μιλάμε για απίστευτη, για μια τεράστια ευθύνη την οποία έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Για εγκληματική ευθύνη θα μιλήσω εγώ. Κύριε Τζανακόπουλε, μήπως τα lockdown δεν είναι η μόνη λύση στη διαχείριση της πανδημίας?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας λέω το εξής, ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση άνοιξε τον τουρισμό το καλοκαίρι δημιούργησε ακριβώς τους όρους για να ξεφύγει η κατάσταση εκτός ελέγχου. Δηλαδή, ενώ πράγματι στην πρώτη φάση της πανδημίας είχαμε καταφέρει με μια συλλογική υπευθυνότητα και κοινωνική σοβαρότητα να ελέγξουμε την διασπορά του κορονοϊού, στη συνέχεια η κυβέρνηση δημιούργησε ένα κλίμα εφησυχασμού σε μια κοινική προσπάθεια να κεφαλοποιήσει ακριβώς πολιτικά αυτή την επιτυχία. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης έφτασε στο σημείο να πει, να εξτομίσει αυτή την ανεκδίγητη φράση ότι στην Ελλάδα κερδίσαμε τον κορονοϊό. Επομένως έχει ευθύνη ως προς τον εφησυχασμό και την χαλάρωση της κοινωνίας, διότι όταν μια κοινωνία ακούει τον πρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι κερδίσαμε τον κορονοϊό, είναι προφανές ότι θα μπει και σε μια κατάσταση χαλαρότητας και μη σοβαρή στήρησης των μέτρων των υγειονομικών που απαιτούνται για την προστασία μας και για την ασφάλειά μας. Και την ίδια στιγμή είχαμε μια πολιτική στο τουρισμό η οποία δεν ήταν απλώς ανεύθυνη, αλλά ήταν μια πολιτική υποχώρησης απέναντι στις απαιτήσεις των μεγάλων τουριστικών ομίλων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στις αερομεταφορές και στην ακτοπλοεία. Θεωρείται αναγκαία μια γενικότερη συνεννόηση των πολιτικών κομμάτων, ειδικά σε αυτή την δύσκολη συγκυρία που διανύει. Ολοκληρώστε, βέβαια, και να προχωρήσουμε λίγο. Λοιπόν, και τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε το καλοκαίρι την υποχώρηση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτές τις πιέσεις, άνοιγμα των συνόρων χωρίς καμία τήρηση κανενός ενιαίου υγειονομικού πρωτοκόλου, διασπορά του ιού 100% να καλύπτεται 100% η δυναμικότητα των αεροπλάνων και 80% η δυναμικότητα των πλοίων, ακριβώς επειδή πλειοκτήτες και αεροπορικές εταιρείες πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση για να μειώσουν, αν θέλετε, να μειώσουν τη ζημία τους. Λοιπόν, η κυβέρνηση επομένως έχασε με δική της ευθύνη τον έλεγχο ακριβώς λόγω της ανευθυνότητας και της υποχωρητικότητάς της απέναντι σε αυτές τις πιέσεις και οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση όπου το lockdown ήταν αναγκαίο. Όμως το ζήτημα δεν είναι αυτό που θέτετε εσείς, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνει lockdown. Εφόσον χάθηκε ο έλεγχος και οι επιστήμονες είπαν ότι ο μοναδικός τρόπος περιορισμού του ιού ήταν το lockdown, εγώ δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Όμως το θέμα είναι τι κάνει η κυβέρνηση έτσι ώστε να ενισχύσει οικονομικά τους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται από το lockdown. Και σε αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση δεν πράττει αυτά τα οποία οφείλει απέναντι σε μια κοινωνία η οποία χυμάζεται. Άρα λοιπόν εδώ η συζήτηση πρέπει να είναι διαφορετική. Τι μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για να στηρίξει οικονομικά τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τον χώρο της εστίασης, τον χώρο, αν θέλετε, εκείνους τους κλάδους, τον χώρο του πολιτισμού που πραγματικά έχουν πληγεί βάναυσα από αυτή τη διαδικασία και δεν το έχει κάνει. Και εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ως προς την πολιτική συνεννόηση που με ρωτήσατε. Αν θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι κατά κάποιο τρόπο στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό λέω. Θα σας πω. Εμείς 2 εβδομάδες πριν περίπου κάναμε την εξής, αν θέλετε, πολιτική πρόταση. Ότι με δεδομένη την αποτυχία της κυβέρνησης και με δεδομένο το γεγονός ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την πανδημία, και αυτό φαίνεται από τη Θεσσαλονίκη, από τη Δράμα, από τις Σέρες, από την Αλεξανδρούπολη, από τα νοσοκομεία της Αττικής. Διαβάστε και την σημερινή ανακοίνωση των γιατρών των Χανίων από το δικό σας νησί, όπου πλέον κάνουν μια ευθεία καταγγελία στην κυβέρνηση λέγοντας ότι τους κοροϊδεύει και ότι οφείλει μετά από κάποια στιγμή οφείλει να πάρει σοβαρές και συγκεκριμένα μέτρα, σοβαρά και συγκεκριμένα μέτρα για να τους στηρίξει, αν θέλετε, σε αυτό το τεράστιο αγώνα που δίνουν. Λέω λοιπόν ότι με δεδομένη την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης, εμείς είπαμε ότι τίνουμε χείρα βοηθείας στον κύριο Μητσοτάκη και του λέμε να προσέλθει ώστε να συμφωνήσουμε για έναν κοινό Υπουργό Υγείας, να παγώσουν τα ακραία αντικοινωνικά νομοσχέδια
του πτωχευτικού κώδικα και φυσικά το αντεργατικό νομοσχέδιο του κυρίου Βούλτσα. Ομολογία αποτυχία θα ήταν αυτό, κύριε Τζανακόπουλε, κατά κάποιο τρόπο επικοινωνιακά για μια κυβέρνηση. Εμείς, αν ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή σκέφτεται το επικοινωνιακό ή το πολιτικό κόστος και όχι τις ανθρώπινες ζωές οι οποίες χάνονται, τότε αυτό είναι πρόβλημα της κυβέρνησης και είναι πρόβλημα του κύριου Μητσοτάκη. Είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα του επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας, αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στο σχεδιασμό. Είναι και θέμα του επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας. Μιλάμε για έναν κύριο Κικίλια, ο οποίος ήταν επιλογή Μητσοτάκη και ήταν εξαφανισμένος καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά είναι και θέμα πολιτικής και στρατηγικής. Και είπαμε λοιπόν ότι πρέπει με ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να συνεννοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις για ένα πρόγραμμα στήριξης και άμεσης ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και ως προς αυτό το σημείο νομίζω ότι εμείς κάναμε αυτό το οποίο επιβαλόταν ηθικά και πολιτικά απέναντι σε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται στην κυριολεξία σε συνθήκη πολέμου. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνήθηκε. Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός τρόπος για να ταρακουνηθεί, να ξυπνήσει, να συνέλθει αυτή η κυβέρνηση είναι ακριβώς να αναδεικνύονται τα σημεία της αποτυχίας της και να την καλούμε έστω και στο ΚΕΙ 20 να πάρει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική και στην Κρήτη, σε όλες εκείνες τις περιοχές οι οποίες στην κυριολεξία να στενάζουν υπό το βάρος της τεράστιας υγειονομικής κρίσης. Κύριε Τζανακόπουλε, η οποία έρχεται, ναι, και κινητοποιεί και δημιουργεί και μια τεράστια οικονομική κρίση. Επειδή μιλάμε τρέχει για, ακριβώς, θα σας κάνω μία πάσα τώρα για τον πτωχευτικό κώδικα. Τρέχει και ο τηλεοπτικός χρόνος και δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα άλλο πέρα από την υγειονομική κρίση. Ένα σχόλιο νομίζω για τον... ότι αυτό είναι αυτή, ναι, τη στιγμή όμως, κοιτάξτε να βέβαια, εννοείται, στιγμή, εννοείται, το κύριο εννοείται. Το κύριο ζήτημα είναι ποιες είναι οι αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν. Ποια είναι τα αναγκαία μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν ώστε να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές, και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο εδώ και στο τώρα. Και φυσικά το δεύτερο ζήτημα είναι το πώς θα ενισχυθεί οικονομικά μια κοινωνία η οποία μετά από μια δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση μπαίνει σε μια νέα ηφαισιακή δίνη με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη ξανά. Μάλιστα. Πτωχευτικός κώδικας. Πριν από λίγες ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ τι είπε? Έκανε λόγο για κοροϊδία πολιτών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη περί αναστολής των πληστηριασμών. Και τι απάντησε ο κύριος Σταϊκούρας? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος τι λέει? Θα σας πω τι λέει. Ότι ο κύριος Σταϊκούρας εν γνώση του ψεύδεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο έκανε ήταν ότι δημιούργησε, ψήφισε ένα νόμο ο οποίος προστάτευε την πρώτη κατοικία κατά 70% επί της ουσίας της πρώτης κατοικίας, δηλαδή τα λαϊκά νοικοκυριά, οι λαϊκές οικογένειες είχαν πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας τους, και αυτήν τη ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος και υπό την πίεση της, η οποία λήφθηκε παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν σε συνθήκη μνημονιακής επιτροπής, ήρθε ο κύριος Σταϊκούρας να την καταργήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την κατάργηση της πρώτης κατοικίας δεσμεύτηκε να την υλοποιήσει ο κύριος Σταϊκούρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την υλοποίησε με το νέο πτωχευτικό κώδικα, και μάλιστα με τον πιο ακραίο, τον πιο ταξικό, τον πιο μεροληπτικό εναντίον των συμφερόντων των λαϊκών τάξεων τρόπο, ο κύριος Σταϊκούρας. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή είναι που κοροϊδεύει την ελληνική κοινωνία, και πιστέψτε με ότι αυτός ο πτωχευτικός κώδικας θα είναι στην κυριολεξία η χαριστική βολή σε μια κοινωνία η οποία έχει υποστεί απανωτά πλήγματα, θα είναι η χαριστική βολή σε μια κοινωνία η οποία στην κυριολεξία χυμάζεται από μια τεράστια οικονομική κρίση την οποία δεν κατάφερε να περιορίσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εξαιτίας στρατηγικής επιλογής. Χρησιμοποιήσει την πανδημία ως ευκαιρία για την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας και τη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Κύριε Τζανακόπουλε, έρχεται το εμβόλιο, φτιάχνει το κλίμα. Εκλογές βλέπετε την άνοιξη? Κοιτάξτε να δείτε, αν ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει σχεδιάσματα για εκλογές, θα επαναλάβω ότι είναι δικό του πρόβλημα. Για μας αυτή τη στιγμή το κυριότερο είναι να δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Και είναι απαράδεκτη, είναι τραγική
και επικοινωνιακά φυσικά υποκινούμενη αυτή η εκστρατεία της κυβέρνησης να δημιουργήσει, αν θέλετε, επικοινωνιακού χαρακτήρα γεγονότα, πουλώντας ελπίδα στον ελληνικό λαό. Βγήκε ο κύριος Κικίλιας και μας είπε πώς θα γίνει ο εμβολιασμός για ένα εμβόλιο το οποίο ακόμα δεν υπάρχει. Λοιπόν, η κυβέρνηση αντί να πρέπει να σταματήσει να πουλάει ελπίδα με έναν άθλιο και κοινικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία, να κοιτάξει να ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγείας και από εκεί και πέρα, όταν αυτή η κρίση περάσει, όταν η τεράστια αυτή πανδημική έξαρση έρθει σε κατάσταση ύφεσης και τεθεί υπό έλεγχο, τότε να ξέρετε ότι ανοίγει ο δρόμος για μια συνολική και στρατηγικού χαρακτήρα πολιτική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία. Έρχεται ο χρόνος για να υπάρξουν και πολιτικές εξελίξεις, διότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσει λογαριασμό για αυτή την εγκληματική πολιτική που έχει υλοποιήσει το τελευταίο 8μηνο δεκάμηνο. Μάλιστα. Κύριε Τζανακόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε σας καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.